Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Ελπίζω να με ακούτε όλοι, Χαίρομαι ιδιαίτερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ δεν βλέπω τώρα κανέναν. Μετά θα σας δω και θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να πούμε πολλά ωραία πράγματα, έτσι. Απλά τώρα θα ήθελα να κλείσετε όλοι, να απενεργοποιήσετε τα μικρόφωνά σας, γιατί σκοπεύω να το γράψω, να κάνω εγγραφή για να έχετε τη δυνατότητα να το ξαναδείτε. Γιατί οι έννοιες αυτές για το εγώ είναι λιγάκι δύσκολες να τις συλλάβουμε και να τις δεχτούμε. Οπότε καλό θα ήταν να το έχετε και για μια δεύτερη και τρίτη επανάληψη. Συμφωνείτε? Κλείστε αν θέλετε όλοι τα μικρόφωνά σας. Και χαίρομαι ουσιαστικά για αυτό το σεμινάριο της απελευθέρωσης του αγαπημένου και δραματικού συγχρόνως εγώ. Γιατί είναι κάτι που είναι ταυτισμένο με τις ζωές μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, γιατί μας δίνεται ευκαιρία απελευθέρωσης, έτσι, και εξέλιξης μέσα από τον εξαγνισμό και απελευθέρωση από το εγώ, αλλά ακολουθεί τις ζωές μας. Και θα είναι πολύ καλό, μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας, να δούμε, να εντοπίσουμε όλες τις εκφράσεις και όλες τις τάσεις του εγώ και σιγά σιγά να κάνουμε αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι της αποδοχής πρώτα και απελευθέρωσης μετά. Οπότε αρχίζουμε. Θα επεξεργαστούμε λοιπόν το εγώ, το πονόσωμα και θα φροντίσουμε μέσα από αυτό το ωραίο ταξίδι να το απελευθερώσουμε με τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας αλλά και με τη δύναμη του υποσυνείδητου νου. Θα τα πούμε σιγά και όλα αυτά και ό,τι απορίες έχετε, στο τέλος μπορείτε να τις εκφράσετε. Η απελευθέρωση λοιπόν από το εγώ είναι ουσιαστικά το πραγματικό έργο της ζωής κάθε ανθρώπου. Είναι το εφώ ετάχθηνο καθένας. Να απελευθερωθεί από το εγώ, όπως έλεγε και ο περίφημος Κρισναμούρτη. Τώρα, οι πλέον ουσιαστικές και παρεξηγημένες βέβαια έννοιες είναι οι έννοιες του εγώ και του πονοσώματος, που ουσιαστικά καθορίζουν και κατευθύνουν όλη την πορεία της ζωής μας. Βέβαια, εξαρτάται από μας κατά πόσο ταυτιζόμαστε με αυτές τις έννοιες, γιατί είναι ισχυρές ενεργειακές οντότητες, απαρτίζουν την ύπαρξή μας, αλλά όμως η ύπαρξή τους εξαρτάται απόλυτα από μας, κατά πόσο θα τις χρησιμοποιήσουμε και κατά πόσο θα επιτρέψουμε να τελματώσουμε τη ζωή μας ή να τις αξιοποιήσουμε. Είναι απόλυτα λοιπόν συνδεδεμένες με την ύπαρξή μας από αρχής της ζωής μας και ίσως είναι προκαθορισμένες και ενεργοποιημένες σαν τάσεις που κουβαλάμε από προηγούμενες εσαρκώσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και βάσει των συμβολέων ψυχής, των συμβολέων των ψυχών μας που έχουμε επιλέξει σε αυτήν την εσάρκωση. Χρειάζεται να το θυμόμαστε και αυτό. Στους Δελφούς, στην είσοδο του ναού του Απόλλωνα, έχει το γνωμικό, το γνώθης αυτών. Είναι γραμμένες αυτές οι λέξεις στην είσοδο. Και βέβαια είναι ένα πολύ ισχυρό ερέθισμα να γνωρίσουμε ουσιαστικά τον εαυτό μας. Σε αυτό το ερώτημα, βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Είναι άνθρωποι που παραμένουν μη συνειδητοί, είναι εγκλωβισμένοι και ουσιαστικά παγιδευμένοι στην ψευδέστηση του εγώ τους, στη μάσκα τους, που γιατί ταυτίζονται απόλυτα με το εγώ, ταυτίζονται απόλυτα με την ύλη και συνδέουν το όνομά τους με το επάγγελμα, την οικονομική κατάσταση, με την προσωπική τους ιστορία, με το σώμα τους ή με οτιδήποτε άλλο. Ισχυρή εξάρτηση. Άλλοι πάλι που θεωρούνται και φαίνονται πιο εξελιγμένοι, γιατί έχουν προχωρήσει σε αυτήν την πορεία της εξέλιξης, ίσως βλέπουν τον εαυτό τους από μια γωνία θεϊκής ύπαρξης, πνεύματος, καθαρής συνειδητότητας, που δεν αντιλέγουμε, σαφώς και είμαστε, αλλά αρκεί αυτό να το δούμε, να το συνειδητοποιήσουμε χωρίς έπαρση. Όμως αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ουσιαστικά τον εαυτό τους
ή έχουν προσθέσει στο περιεχόμενο του νου ιδέες άλλων. Το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του σημαίνει ότι πηγαίνει πολύ πιο βαθιά από μία υιοθέτηση ενός συνόλου ιδεών, πεπιθήσεων. Σημαίνει κάτι πολύ πιο βαθύ. Και φυσικά δεν αναιρούμε όλες αυτές τις πνευματικές αλήθειες και πεπιθήσεις που μαθαίνουμε. Είναι πάρα πολύ βοηθητικοί δείκτες. Αλλά από μόνος τους όμως σαν έννοια, σπάνια έχουν τη δύναμη να ξεριζώσουν όλες αυτά τις βαθιά εδρεωμένες πεπιθήσεις. Το να γνωρίζουμε τον εαυτό μας σημαίνει πολλά περισσότερα. Σημαίνει καταρχήν να έχουμε την πίστη. Αυτή την πίστη, την έννοια της ύπαρξης, να εμπιστευόμαστε την έννοια της ύπαρξής μας. Και σημαίνει αποδοχή του τωρινού εαυτού, της τωρινής εσάρκωσής μας, με όλα τα ελαττώματα και τα τροτά της, σαν ένα πλαίσιο εξέλιξης, γιατί κατανοείται ότι δεν έχουμε φτάσει στη θέωση, είμαστε στην πορεία. Στην πορεία αυτού του ταξιδιού. Οπότε χρειάζεται αποδοχή του τωρινού πλαίσιου σαν ένα πλαίσιο εξέλιξης. Αλλαγή όλων αυτών των περιοριστικών και εναλλαστικών πεπιθήσεων που έχουν εδραιωθεί στο νου μας. Καθώς επίσης και το πιο βασικό είναι το άφημα με εμπιστοσύνη. Άφημα με εμπιστοσύνη σε αυτή τη σοφία, την ενδογενή σοφία του σύμπαντος. Άφημα σαν μία σημαντική ανάγκη σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι που κάνουμε. Το ταξίδι της αυτογνωσίας, του τέλειου, υπέροχου, ανώτερου εαυτού μας. Σημαίνει άφημα με εμπιστοσύνη χωρίς προσδοκίες. Στον νόμο της λιγότερης αντίστασης, όπως λέει ο Τσόπρα. Να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στην ενέργεια, γιατί τα πάντα είναι ενέργεια που μας περιβάλλουν. Εμείς είμαστε 99,9% ενέργεια. Οπότε χρειάζεται άφημα με εμπιστοσύνη σε αυτή την ενέργεια. Άφημα στην εσωτερική μας διέστηση, στον νόμο της έλξης, αλλά αυτό όλο να γίνει χωρίς προσδοκίες και χωρίς προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Μπορούμε λοιπόν με αυτό το ταξίδι να ανακαλύψουμε αυτά που πραγματικά είναι σημαντικά για μας. Δεν είναι απαραίτητο αυτό που λέμε ή πιστεύουμε, αλλά το απολύτως απαραίτητο είναι αυτό που αποκαλύπτουν οι πράξεις μας. Δηλαδή να υπάρχει μία ενότητα στις πράξεις, στα λόγια, στις σκέψεις μας. Να υπάρχει μία απόλυτη ευθυγράμμιση σε αυτά που λέμε, σε αυτά που σκεφτόμαστε και σε αυτά που κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναλογιστούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα που μας ενοχλούν, που μας δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, ποια μας ενοχλούν στην πραγματικότητά μας. Η απελευθέρωση λοιπόν από το εγώ, όπως κατανοείτε, είναι ο πραγματικός σκοπός της ζωής κάθε ανθρώπου και επιτυγχάνεται με μία διαρκή και αέναη κίνηση, ατέλειωτη κίνηση αυτοεξερεύνησης, ανακάλυψης του ίδιου του εαυτού. Όμως αυτή η αυτοεξερεύνηση πρέπει να γίνεται χωρίς σκοπό, χωρίς ανταμοιβή, χωρίς με κίνητρο το κέρδος, χωρίς προσκόλληση στο αποτέλεσμα. Απλά να γίνεται σαν μία εσωτερική ανάγκη. Σαν το σκοπό της ζωής μας. Τώρα, το εγώ και το πονόσωμα. Η ενοιολογική έννοια και το περιεχόμενο του εγώ. Η λέξη εγώ, όπως καταλαβαίνετε, ενσωματώνει το μεγαλύτερο λάθος, την πιο ισχυρή πλάνη και ψευδαίσθηση, αλλά συγχρόνως και την πιο βαθιά αλήθεια, ανάλογα πώς το εκλαμβάνουμε. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια του σεμιναρίου, όλες οι έννοιες είναι διαδικές. Δεν υπάρχει, ας πούμε, θετικό ή αρνητικό. Βλέπετε ότι το εγώ το χρησιμοποιούμε για να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας
και να απελευθερωθούμε. Οπότε είναι με το μεγαλύτερο λάθος και το πιο, γιατί μας δεσμεύει, το πιο περιοριστικό, είναι η μεγαλύτερη πλάνη, είναι η μάγια, αλλά συγχρόνως είναι και η μεγαλύτερη απελευθέρωση. Στην καθημερινή συμβατική του χρήση ενσωματώνει το αρχαίγωνο λάθος και μία λαθεμένη, πλανεμένη αντίληψη του είμαι. Ένα μισό λεπτό, να το σηκώσω λίγο πάνω αυτό. Μία πλασματική αίσθηση ταυτότητας, μία οπτική ψευδαίσθηση της συνειδητότητας, όπως πολύ σωστά αναφέρει ο βαθιά ενορατικός Αλμπέρτος Αϊνστάιν. Όμως υπάρχουν και αισιόδοξα νέα. Αν μπορούμε εκείνη τη στιγμή που κατεχόμαστε από το εγώ να αντιληφθούμε και να αναγνωρίσουμε αυτή την πλάνη, αυτή την ψευδαίσθηση από τη θέση του παρατηρητή, χωρίς να κρίνουμε, χωρίς να αξιολογούμε, απλά παρατηρώντας, χωρίς καμία εκλογήκευση, χωρίς να μπαίνουμε σε ρόλους, χωρίς να ψυχαναγκαζόμαστε, αυτή είναι και η αρχή της λύσης και της απελευθέρωσης του εγώ. Δηλαδή, συγχρόνως, η αναγνώριση και η αποδοχή αυτής της ψευδαίσθησης είναι και το τέλος ψευδαίσθησης. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό να το κατανοήσετε. Επομένως, είναι περιττό, εντελώς περιττό να μένουμε με την ψευδαίσθηση αυτή και να μένουμε με τη μάσκα αυτό που θέλουν οι άλλοι να είμαστε για να είμαστε αρεστοί. Η αναγνώριση όλης αυτής της πλάνης, όλης αυτής της ψευδαίσθησης είναι συγχρόνως και το τέλος ψευδαίσθησης. Είναι πάρα πολύ απελευθερωτικό αυτό. Και η επιβίωση της πλάνης εξαρτάται καθαρά από αυτό το λάθος που κάνουμε, να το εκλαμβάνουμε σαν μια πραγματικότητα και να διατηρούμε αυτή την πραγματικότητα. Όταν βλέπουμε και διαχωρίζουμε αυτό που δεν είμαστε, τότε η πραγματικότητα αυτού που πραγματικά είμαστε αναδύεται. Η διαφορά είναι στο ότι έχει αφυπνιστεί συνειδητότητα, συνεχίζουμε με να χρησιμοποιούμε τον όρο εγώ, αλλά έχει άλλη χρειά, άλλη, μια βαθύτερη σύνδεση με το εσωτερό μας είναι. Γιατί πολλές φορές λέμε να μην καταφεύγουμε στη λέξη εγώ, να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη εγώ, γιατί δείχνει ότι είναι ένα ισχυρό εγώ. Ναι, αν όμως φτάσουμε στη συνειδητότητα, αυτό, ακόμη και να το λέμε, αποκτά μια άλλη χρειά όταν έχει αφυπνιστεί η συνειδητότητα. Χρησιμοποιούμε με τον όρο εγώ, αλλά το χρησιμοποιούμε μέσα από μια πολύ βαθύτερη σύνδεση. Οπότε αλλάζει έννοια, αλλάζει χρειά του. Κατανοείται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ολότελα ταυτισμένοι με αυτήν την αδιάκοπη, θορυβώδη ροή του νου. Ένας νους ο οποίος αν μελύσει συνέχεια βουίζει, συνέχεια είναι σε εγρήγορση. Και με μια ακούσια, ψυχαναγκαστική επανάληψη, επαναλαμβανόμενη σκέψη και όπως λέει και ο Φρόιντ, είναι τελείως σχιζοφρενικό. Ο Αϊνστάιν μάλλον το λέει αυτό, συγγνώμη, ψυχαναγκαστική επανάληψη, λέει ο Φρόιν, ότι είμαστε σε μια ψυχαναγκαστική καθημερινή επανάληψη. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε ενέχει μια ψυχαναγκαστική επανάληψη που δεν το ορίζουμε. Γίνεται εντελώς μηχανικά. Και ο Αϊνστάιν βέβαια λέει ότι πώς θα αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα εάν συμπεριφερόμαστε σε κάθε ερέθισμα, συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Είναι σχιζοφρενικό δηλαδή, αν με κάθε ερέθισμα που αντιλαμβανόμαστε, το αντιλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο, είμαστε εστιασμένοι στο παρελθόν και το αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν αλλαγή σε όλα αυτά. Αλλαγή στον τρόπο σκέψης πρώτα απ' όλα, έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει εγώ, το εγώ, ξεχωριστά από τη διεργασία της σκέψης και βέβαια και με τα συνοδά συναισθήματα που συνοδεύουν τη σκέψη. Γιατί εμείς δίνουμε σε κάθε τι τη σημασία που έχει για μας και η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας, δημιουργούνται από τις πεπιθήσεις μας. Όταν λοιπόν δεν έχουμε επίγνωση αυτού του γεγονότος, θεωρούμε αυτό ότι είναι μια πραγματικότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο εγωικός νους.
Τώρα, καταλαβαίνουμε ότι ο κεντρικός πυρήνας όλης αυτής της νοητικής δραστηριότητας αποτελείται από ορισμένες επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, συναισθήματα, πρότυπα αντίδρασης, με τα οποία αν ταυτιστούμε έντονα, χάνουμε και την αίσθηση. Μπαίνουμε σε μία κατάσταση συνεχούς επανάληψης. Αυτή η οντότητα, λοιπόν, δεν είναι το εγώ. Αυτό σημαίνει να είναι κανείς απόλυτα συνειδητός. Η αποτάφτιση, λοιπόν, από το περιεχόμενο του νου είναι και το ζητούμενο. Και για να αποταυτιστούμε από το νου, χρειάζεται να ζήσουμε τη στιγμή, να είμαστε στη στιγμή. Και αυτή η επίγνωση της στιγμής σε μερικούς συμβαίνει με έναν τρόπο πάρα πολύ απλό. Είναι ενσωματωμένο. Είναι μία έννοια ενσωματωμένη στη συνείδησή τους. Συμβαίνει με ένα τόσο αθόρυβο, γλυκό και διακριτικό τρόπο και σχεδόν περνάει παρατήρητο. Νιώθουμε δηλαδή απλά μία εισρωή χαράς, εσωτερικής γαλήνης, ενότητας, χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία. Ευδαιμονία, χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία και δεν υπάρχει λόγος να γνωρίζουμε και την αιτία. Είμαστε σε μία κατάσταση συνεχούς ευδαιμονίας. Τώρα το εγώ, η έννοια του εγώ, έχει πάρα πολλές ψευδαισθήσεις και πολλές προσκολήσεις. Και θα χρειαστεί μία-μία να διακρίνουμε αυτές τις ψευδαισθήσεις και τις προσκολήσεις του νου και σιγά-σιγά να αποταυτιστούμε από αυτό το περιεχόμενο του νου. Η μεγαλύτερη από τις προσκολήσεις και ταυτίσεις είναι η ταύτιση του εγώ με τη μορφή. Με κάθε είδους μορφή, ακόμα και τις σκεπτομορφές. Και όπως κατανοείτε, αυτή η ταύτιση του εγώ με τις μορφές είναι πάρα πολύ έντονη. Τώρα, χρειάζεται να δούμε, να κατανοήσουμε τη λέξη ταυτίζω, την έννοιά της, την ενοιολογία της. Προέρχεται από το αυτό, ταυτό που σημαίνει το ίδιο. Και την κατάληξη ίζω που σημαίνει υπάρχει μια δράση. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με κάτι που κάνουμε το ίδιο με μας. Το στολίζουμε, το πρικίζουμε με μία αίσθηση αυτού και έτσι γίνεται μέλος της ταυτότητάς μας. Και έτσι επιτρέπουμε στο εγώ να ταυτίζεται με τις μορφές, με όποια μορφή έχει ο καθένας, ακόμα και με τις σκεπτομορφές και δίνουμε μία υλική υπόσταση σε αυτές τις σκεπτομορφές. Η μεγαλύτερη προσκόλληση εκτός από τη μορφή είναι η ταύτιση του εγώ με την ύλη. Ταυτιζόμαστε με πράγματα, γενικά με την ύλη, δημιουργούνται προσκολλήσεις στην ύλη και για να νιώθουμε ευτυχισμένοι, για να νιώθουμε καλά, χρειάζεται να είμαστε, να έχουμε και να κατέχουμε υλικά πράγματα. Αυτός ο ανεξέλεγκτος αγώνας για υπερκατανάλωση στο τέλος δημιουργεί αγκυλώσεις, δημιουργεί τελμάτωσης ενέργειας, δημιουργεί δυσλειτουργία και φέρνει την ασθένεια. Και ένα μεγάλο μέρος της ζωής των ανθρώπων καταναλώνεται δυστυχώς σε αυτήν την ψυχαναγκαστική αίσθηση, ανάγκη να έχει πράγματα, να κατέχει πράγματα, περιουσίες, υλικά πράγματα. Και όχι μόνο να έχουμε και να κατέχουμε υλικά πράγματα, αλλά και η σκέψη μας πολλές φορές είναι εκτός του ότι είναι εκ προημίου ακούσια και επαναληπτική, αλλά η τάση των περισσότερων ανθρώπων είναι η συσσόρευση και διαιώνιση παλιών συναισθημάτων. Προσκολόμαστε με μία ειδονή, θα έλεγα, αυτό είναι και το πονόσωμα, σε ταυτίσεις με το παρελθόν και δεν μπορούμε να απαγκιστρωθούμε. Και νιώθουμε στο τέλος, όπως θα δούμε και παρακάτω και στις άλλες συναντήσεις μας, μία ειδονική νοσταλγία για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τρομερό δηλαδή.
Αυτό συμβαίνει όταν δεν μπορούμε πια να αισθανθούμε τη ζωή μας ότι είμαστε ένα μέρος της ζωής που ζούμε. Και είναι πολύ πιθανόν αυτές τις συναισθηματικές τρύπες να προσπαθούμε να τη γεμίσουμε θεωρώντας ότι πληρώνουμε, γεμίζουμε τη ζωή μας με πράγματα. Μας προκαλούν ένα ανεπαίσθητο αίσθημα αβεβαιότητας, βεβαιότητας, νιώθουμε ψευδώς βέβαια, ότι αυτό μας δίνει μια σιγουριά, μια νοτερότητα ή μια αίσθηση αξίας και ασφάλειας, αλλά είναι εντελώς ψευδές αυτό, γιατί είναι συνδεδεμένο και ταυτίζεται με την ύλη. Κατανοούμε μερικές φορές ότι έχουμε την τάση να επιδεικνύουμε ή να αναφέρουμε δήθεν τυχαία ορισμένα πράγματα από αυτά που κατέχουμε, γιατί νιώθουμε την αίσθηση της αξίας. Αισθανόμαστε ότι είμαστε, ότι αξίζουμε στα μάτια των άλλων. Και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί αντιζηλίες, ανταγωνισμούς, ξεφεύγουμε από την αίσθηση της ενότητας και όσα έχουμε, τόσο περισσότερο θέλουμε. Η ψευδέστηση της ιδιοκτησίας είναι επίσης μια άλλη ισχυρή ψευδέστηση, η προσκόλληση στην ύλη, η ταύτιση με την ιδιοκτησία. Και αυτό είναι μια πλάνη του νου, όπως κατανοείτε, και όλο αυτό γίνεται προκειμένου να δώσουμε στον εαυτό μας μια σταθερότητα, μια μονιμότητα, να το κάνουμε να ξεχωρίζει από τους άλλους, να νιώθουμε ότι είμαστε ιδιαίτεροι. Αυτή η επιθυμία για την ύλη, για πράγματα, είναι που κρατάει ζωντανό το εγώ περισσότερο από το έχω. Είναι πολύ πιο δυνατή η επιθυμία η επιθυμία παρά από το έχω και κατέχω. Το εγώ επιθυμεί να κατέχει όλο και περισσότερα πράγματα και όσο επιθυμεί αυτά τα περισσότερα πράγματα, τόσο δεν αισθάνεται αυτή την πληρότητα, αισθάνεται μια ρηχή ικανοποίηση που αντικαθιστά αυτό το οποίο πιστεύει πλανεμένα ότι έχει χάσει, αλλά όσο περισσότερο αυξάνεται αυτή η έλλειψη της πληρότητας, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη να έχουμε και να κατέχουμε. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια δίνη που όσο περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερα θέλουμε και δεν μπορούμε να νιώσουμε ικανοποιημένοι με τίποτα. Πιστεύω ότι κάποιες στιγμές της ζωής μας όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο. Προσπαθούμε να κλείσουμε όλες αυτές τις ανεπάρκειες που έχουμε, τα συναισθηματικά κενά μας, με το να ψωνίζουμε πράγματα, να έχουμε περισσότερα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται ένας μεγάλος εθισμός και ενισχύει το εγώ. Και αυτή η ανάγκη της υπερβολής, το να κατέχουμε πράγματα, έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στο σωματικό και νοητικό μας πεδίο. Αυτή η αίσθηση του μη αρκετού έχει πολύ μεγάλη επίδραση στο ψυχοσωματικό μας πεδίο. Γιατί οι σκέψεις δημιουργούν την πραγματικότητά μας και οι ενέργειες που κάνουμε, αυτές που δεν δείχνουν ότι δεν έχουμε πληρότητα, μεγαλώνουν ακόμη περισσότερο αυτή την ανεπάρκεια, αυτή την ένδυα. Παράδειγμα είναι αυτοί που πάσχουν από βουλιμία. Πολλές φορές το γνωρίζετε ότι εξαναγκάζονται συχνά τον εαυτό τους να κάνουν μετό για να συνεχίσουν να τρώνε. Είναι τόσο πολύ ισχυρός ο εθισμός αυτός που τρώνε ανεξέλεγκτα και μετά τα βγάζουν. Πεινάει ο νους, δεν πεινάει το σώμα. Αυτή η διατροφική διαταραχή μπορεί με ψυχολογική παρέμβαση, με τις μεθόδους ενεργειακής ψυχολογίας και με συζήτηση, μπορεί να ιανθεί. Εάν οι πάσχοντες πάβουν να είναι ταυτισμένοι με το νου τους, την προσωπικότητα, και έρθουν σε επαφή και αναγνωρίσουν το ισότερο ανώτερο κομμάτι του εαυτού του. Επίσης, μία ισχυρή ένδειξη είναι πως όταν πλησιάζει ο θάνατος, η έννοια της ιδιοκτησίας πλέον κατανοούμε ότι είναι μία πλανεμένη ιστορία. Είναι μία πλάνη, μία ψευδέστηση, δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει νόημα.
τις τελευταίες στιγμές της ζωής του καθένα συνειδητοποιεί ότι αυτό που έψαχνε σε όλη τη ζωή ήταν μια πλήρη αίσθηση του εαυτού. Αλλά στην πραγματικότητα όμως αυτό που έψαχνε, η ύπαρξη, ήταν στην πραγματικότητα πάντα εκεί. Αλλά κρυβόταν κάτω από αυτή την ταύτιση με τα αποκτήματα, τα αντικείμενα, τις σκεπτομορφές, την ταύτιση με το νου, την ταύτιση με το σώμα. Όταν φτάσουμε πλέον κοντά στο θάνατο, αυτά όλα τα νιώθουμε ότι είναι μία πλάνη. Είναι η επιβεβαίωση της πλάνης. Η ταύτιση με το νου και την προσωπικότητα. Ο Ιησούς έλεγε, μακάρι φτωχή του πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Αλλά τι σημαίνει φτωχή το πνεύματι? Σημαίνει ότι είναι χωρίς αποσκευές, χωρίς ταυτίσεις, χωρίς προσκολήσεις. Αυτό εννοεί. Ακόμη και ο Καζαντζάκης, ο οποίος συνήθισε να έλεγε ότι δεν πιστεύω σε τίποτα και είμαι ελεύθερος, αυτό το τηρήσει, το δεν πιστεύω σε τίποτα, είναι στην ουσία ότι δεν έχω προσκολήσεις, δεν πίστευε σε τίποτα, δεν ήταν προσκολλημένος σε τίποτα. Γι' αυτό ήταν ελεύθερος. Η πραγματική αίσθηση της ελευθερίας είναι αυτό. Και η Βασιλεία των Ουρανών που αναφέρει το Ευαγγέλιο είναι μία απλή αλλά βαθιά χαρά της ύπαρξης, που αυτή η χαρά της ύπαρξης, της ευδαιμονίας υπάρχει όταν παρετείται κανείς από όλες αυτές τις ταυτίσεις, τις προσκολήσεις, τις ανάγκες και έτσι χαρακτηρίζεται ότι γίνεται φτωχός το πνεύματι, αλλά στην ουσία είναι η αυτόματη αυτή η απάρνηση των υλικών αγαθών που απελευθερώνει από τις ταυτίσεις. Και έτσι μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο του νου, μπορεί να αλλάξει το εγώ μορφή, αλλά όμως το εγώ δεν απελευθερώνεται τελείως. Η δομή του νου είναι που το διατηρεί ζωντανό. Επίσης, μιλήσαμε για διαδικότητες του εγώ, έτσι. Η μία τάση είναι ο υπερκαταναλωτισμός. Μπορούμε όμως να φτάσουμε και στην αντίθετη, στην αντίπερα όχθη, αντικαταναλωτισμός ή άρνηση της ιδιοκτησίας. Αλλά και αυτό όμως, αν δεν γίνεται συνειδητά, είναι και αυτό εκδήλωση του εγώ. Δηλαδή, οι διαδικές εκδηλώσεις είναι εκδηλώσεις και αυτές του εγώ. Γιατί? Μπορεί αυτή η ανάγκη του αντικαταναλωτισμού ή της άρνησης ιδιοκτησίας να είναι μία άλλη σκεπτομορφή, μία άλλη νοητική θέση, προσπαθώντας να αντικαταστήσει αυτή την πρώτη θέση, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπάρχει μία έπαρση, ένας εγωικός νους, να θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι σωστότεροι από τους άλλους. Και αυτό βέβαια είναι ένα δεύτερο εγωικό πρότυπο, παρόλο που είναι σε αντίφαση με το άλλο, είναι και αυτό ένα εξίσου εγωικό πρότυπο. Επίσης το εγώ έχει την τάση να εξομοιώνει, να εξισώνει το έχω με το υπάρχω. Έχω, κατέχω, άρα υπάρχω. Και όσα περισσότερα έχω και κατέχω, τόσο περισσότερο νιώθουν την ύπαρξη. Το εγώ ζει μέσω σύγκρισης. Συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Και αυτό μας φαίνει σε μία κατάσταση χωριστικότητας και κάθε άλλο παρά ενότητα. Αυτό δηλαδή που ζητούμε είναι η ενότητα. Η ενότητα των πάντων. Και σε αυτήν την κατάσταση της ξεχωριστότητας δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ ενότητα, όπως κατανοείτε. Η αίσθηση αξίας του εγώ συνδέεται τις περισσότερες φορές με την αξία που έχουμε στα μάτια των άλλων. Θέλουμε την επιβεβαίωση των άλλων. Θέλουμε να αξίζουμε στα μάτια των άλλων. Είμαστε προσκολλημένοι στο πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να δούμε πέραν από αυτή τη μεγάλη συλλογική πλάνη, γιατί κατανοείται ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση αυτή,
Είμαστε καταδικασμένοι να κυνηγάμε υλικά αγαθά για το υπόλοιπο της ζωής μας και όσο κυνηγάμε αυτά τα υλικά και ταυτιζόμαστε με τα υλικά αγαθά, τόσο απομακρυνόμαστε από το ουσιαστικό, εσωτερικό, ανώτερο εαυτό μας. Από την αίσθηση αυτή του ανώτερου εαυτού. Άλλη ταύτιση του εγώ είναι η ταύτιση με το σώμα και η ταύτιση με το νου. Είναι μία πολύ ισχυρή μορφή ταύτισης, αυτή η ταύτιση με το σώμα. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις σημαίνει ότι αυτή η εικόνα είναι συνήθως διαστραβλωμένη, δεν απέχει από την πραγματικότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που θεωρούν τον εαυτό τους υπέρβαρο, ενώ στην ουσία δεν είναι. Και κατά συνέπεια μπαίνουν στην ανορέξια νευρόζους, λιμοκτονούν, ενώ η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορούν να δουν αυτή την πραγματικότητα, βλέπουν την πραγματικότητα που έχουν πλάσει με το μυαλό τους. Αλλά και πάλι, σε αυτή τη ρίζα με τις ιδεολογίες της ιδεοληψίας, βρίσκεται η ταύτιση με το νου. Έχουμε ένα κριτικό νου και η λύση είναι αν μπορούμε να κοιτάξουμε το σώμα μας χωρίς την κρίση του νου, χωρίς ταυτίσεις, πέρα από το εγώ, πέρα από τη μορφή, θα μπορούσαμε να βρούμε την ουσιαστική έννοια και να απελευθερωθούμε από αυτήν την τάση που έχουμε να συγκρινόμαστε με τους άλλους. Και επίσης, όσοι είναι ταυτισμένοι με την εμφάνισή τους, με τη σωματική τους δύναμη ή με τις ικανότητές τους, είναι πολύ φυσικό, όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την ταύτιση να βιώνουμε οδύνη. Γιατί όταν αρχίζει αυτή η φθορά του χρόνου, η ίδια η ταυτότητα και η ύπαρξη είναι σε μία κατάρρευση. Το συνδέουν όλη αυτή την κατάρρευση, όλη αυτή την οντότητα, τη συνδέουν με τον χρόνο. Αντλούν την ταυτότητά τους από την εγωική σκέψη, της ταύτισης με το σώμα και με το νου. Εάν δεν εξισώνουμε το σώμα με το ποιος είμαστε, αυτό δεν θα επηρεάσει την αίσθηση της αξίας της ταυτότητάς μας. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε υπέρβαση από αυτήν την προσκόλληση στο σώμα, από την προσκόλληση στη μορφή. Αντίθετα, όπως βλέπετε αυτήν την πολύ ωραία εικόνα μιας καταπληκτικής χορεύτριας, η οποία μέχρι το τέλος της ζωής της δεν έδινε σημασία καθόλου στην εμφάνισή της και ήταν συντονισμένη πέρα από το χρόνο, πέρα από τη μορφή, στη δημιουργία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντίθετα, όταν το σώμα αρχίζει να εξασθενεί, αν το δούμε με μια εσωτερική κατάσταση, ξεφεύγοντας από τη μορφή, ξεφεύγοντας από όλες αυτές τις σκεπτομορφές, όταν λοιπόν το σώμα αρχίζει να εξασθενεί, φαίνεται, εμφανίζεται αυτή η άμορφη μορφή της συνειδητότητας. Μπορεί να λάβει πιο εύκολα, γιατί όλη η εσωτερική η εσωτερικότητα, το εσωτερικό φως, αντανακλά εξωτερικά. Και φυσικά θα το πετύχουμε αυτό αν σταματήσουμε αυτή την προσκόλληση στη μορφή, στο χρόνο που περνάει και τις αλλαγές που γίνονται στο σώμα μας. Όμως είναι εξίσου εύκολο, μια και μιλάμε για τις διαδικότητες, να ταυτιστεί κάποιος έχοντας ένα προβληματικό σώμα και να μεταστρέψει αυτή την αδυναμία, την αναπηρία που αισθάνεται, μπαίνοντας στο ρόλο του θύματος και εισπράττοντας με αυτόν τον τρόπο την προσοχή και το ενδιαφέρον τους άλλους. Τι. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, ισχυρή μορφή προσκόλλησης, να χρησιμοποιούμε την αναπηρία, την αρρώστια, για να κερδίζουμε, για να έχουμε την αποδοχή του άλλου, την αγάπη των άλλων, την προσοχή τους, το ενδιαφέρον τους. Το εγώ σε όλες τις περιπτώσεις αναζητά μια ισχυρότερη ταυτότητα και σε αυτήν την αναζήτησή του μπορεί να δημιουργήσει και την ασθένεια προκειμένου
να ισχυροποιηθεί μέσα από αυτό. Δηλαδή, όταν είμαστε στο ρόλο του θύματος, είναι μια πάρα πολύ φυσική συνέπεια να ισχυροποιηθεί το εγώ και να δημιουργήσει, την ασθένεια προκειμένου να διατηρήσει αυτή την θέση, αυτό το ρόλο του θύματος. Τώρα, το ζητούμενο είναι πώς να παραιτηθούμε, πώς να απελευθερωθούμε από αυτή την προσκόλληση. Όταν έχουμε επίγνωση, κατανοούμε, αντιλαμβανόμαστε αυτή την προσκόλληση, τότε είναι και η λύση της προσκόλλησης. Η ταύτιση πλέον δεν είναι ολοκληρωτική. Είναι η επίγνωση ότι έχουμε επίγνωση της προσκόλλησης. Οπότε είναι η αρχή και της λύσης, της απελευθέρωσης. Μπορούμε να υπερβούμε όλες αυτές τις ταυτίσεις και τις προσκολλήσεις, απλά να ενθυμίσουμε στον εαυτό μας, γιατί ο εαυτός μας γνωρίζει. Απλά χρειάζεται υπενθύμηση ότι δεν είμαστε ούτε το σώμα, ούτε ο νους. Να στρέφοντας την προσοχή μας από την εξωτερική μορφή στην επίγνωση του εσωτερικού σώματος, της εσωτερικότητάς μας, του εσωτερικού νου, του πραγματικού εαυτού. Θα μου πείτε γιατί όλοι λένε, μα είναι δύσκολο. Okay, εντάξει. Πιθανόν να θέλει μια μεγαλύτερη ενεργοποίηση, ίσως να θέλει περισσότερη προσπάθεια όλο αυτό. Αλλά εσείς αποφασίζετε. Αν θέλετε να παραμείνετε σε αυτήν την εγωική κατάσταση και να ταυτιζόσαστε με τον πόνο, με τη θλίψη, με το δραματικό και υπέροχο εγώ, είναι δική σας επιλογή. Αλλά μπορούμε να το κατανοήσουμε και σιγά σιγά να το απελευθερώσουμε κατανοώντας το και νιώθοντας συμφιλίωση. Γιατί αυτή είναι η έννοια. Όχι να το δούμε σε κάτι εχθρικό, γιατί είναι κάτι που μας αντιπροσωπεύει. Το έχουμε φέρει στην πραγματικότητά μας για να μας βοηθήσει στην εξέλιξη. Οπότε χρειάζεται κατανόηση. Κατανόηση, αποδοχή και να ανοίξουμε το δρόμο για την απελευθέρωση. Αλλιώς δεν γίνεται. Η έκφραση, η στροφή στο εσωτερικό μας σώμα είναι η ζωντανή ενέργεια, είναι η γέφυρα μεταξύ της μορφής και του άμορφου. Όταν λοιπόν είμαστε συντονισμένοι με αυτήν την ενέργεια, την άμορφη ενέργεια, την εσωτερική ενέργεια, όταν αποταυτιζόμαστε από τις σκεπτομορφές, από τις μορφές από την ύλη, δεν ξέρω, μ' ακούτε όλοι? Ναι, ακούμε πολύ καλά. Ωραία. Ακούμε. Ναι, σας ακούμε. Καταφέρουμε να είμαστε σε επαφή με αυτήν την εσωτερική μας ενέργεια, την εσωτερική μας δύναμη, την εσωτερική μας οντότητα, όταν δεν είμαστε ταυτισμένοι με το σώμα και το νου. Αυτή είναι η λύση. Να παρακολουθείς κι εσύ. Κλείστε αν θέλετε τα μικρόφωνά σας όμως, γιατί γίνεται recording. Ναι, γιατί είπα, πώς το λένε, κάνεις, παρακολουθείς κάτι άλλο, αν θες, μπορείς και εδώ. Κλείνετε παρακαλώ τα μικρόφωνα, μην αναγκαστώ να τα κλείσω εγώ. Η προσκόλληση, λοιπόν, στη μορφή καταλαβαίνετε ότι είναι το αδύνατο σημείο και χρειάζεται σιγά-σιγά να απελευθερωθούμε από την ταύτιση με τη μορφή ή τις σκεπτομορφές, τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις. Η βασική έννοια είναι αυτή, να το γνωρίσουμε, να το δεχτούμε και να απελευθερωθούμε σιγά σιγά από την προσκόλληση αυτή του νου στη μορφή και στις σκεπτομορφές. Όταν μένουμε σε αυτή την προσκόλληση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μοναξία της ξεχωριστότητας. Δεν νιώθουμε ενότητα. Νιώθουμε αυτή την αίσθηση της ξεχωριστότητας, διαφορετικότητας, ότι είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, και μοιραία μπαίνουμε σε αυτή τη φάση της μοναξιάς. Ολοκληρωτική έλλειψη επίγνωσης της σύνδεσής μας συμβαίνει με το όλον, με την πηγή. Και όλο αυτό
Η αποσύνδεση δηλαδή από την πηγή, η αποσύνδεση από το όλον, αυτή η ξεχωριστότητα που νιώθουμε, οδηγεί σε μία συλλογική πλάνη και διευρύνεται αυτή η συλλογική πλάνη. Έτσι. Κατανοείται ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι χρειάζεται να απελευθερωθούμε από τις μορφές και από τις σκεπτομορφές. Δυστυχώς μας είχαν μάθει τελείως διαφορετικά μέχρι τώρα. Τώρα καλούμαστε να τα δούμε τα πράγματα από μία εντελώς διαφορετική όψη. Το εγώ αναδύεται όταν η αίσθηση της ενότητας του υπάρχω, που είναι καθαρή άμορφη συνειδητότητα, μπερδεύεται και ταυτίζεται με τη μορφή. Όταν λέμε μορφή, εξηγούμε ότι είναι η ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει και τις σκεπτομορφές. Όχι μόνο τις υλικές, αλλά και όλες αυτές τις ενεργειακές, λεπτοφυείς διαμορφώσεις, λιγότερο πυκνές βέβαια. Αυτό που ζητά το εγώ είναι η υποκατάσταση της ύπαρξης, την οποία δεν μπορεί να νιώσει. Αυτή δηλαδή η αδυναμία να συντονιστούμε με το ανώτερο ισότερο κομμάτι του εαυτού μας, με την πραγματική έννοια που είναι μας, υποκαθιστάμε την ύπαρξη με τις ταυτίσεις. Μπορεί να εκτιμάμε και να νοιαζόμαστε για τα πράγματα, αλλά όποτε υπάρχει προσκόλληση, να ξέρουμε ότι μέσα στην προσκόλληση υπάρχει το εγώ. Η ψευδαίσθηση του απόλυτου διαχωρισμού, αυτή η παγιωμένη τελμάτωση σε παλιές δυσλειτουργικές νοοτροπίες που έχουμε την τάση να αναβιώνουμε το παρελθόν και να το ανακυκλώνουμε, δυστυχώς κατανοείται ότι αναπαραγάγουν ακριβώς την ίδια εφιαλτική πραγματικότητα. Την ταύτιση με το σώμα, την ταύτιση με το νου, την ταύτιση με τις μορφές και τις σκεπτομορφές και την οδύνη. Το εγώ, όπως κατανοείται, είναι ένα συνοθήλευμα όλων αυτών των επαναλαμβανόμενων σκεπτομορφών, νοητικών, συναισθηματικών προτύπων, που όλα αυτά έχουν αποκτηθεί είτε από περιοριστικές ψυχαναγκαστικές αντιλήψεις, είτε από πεπιθήσεις, είτε από εξερτημένη μάθηση. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ανελευθερίας. Είναι ενδείξεις ότι δεν είναι ο εαυτός μας αυτό που θέλουμε να είναι. Οι βασικές εκδηλώσεις λοιπόν του εγώ είναι ο φόβος, η απληστία και η επιθυμία για εξουσία. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αγγυλώσεις, το μεγαλύτερο τέλμα. Ο φόβος, η απληστία και η επιθυμία για εξουσία. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις και αιτίες μιας ατελείωτης, ατέρμονης σύγκρουσης, εσωτερικής σύγκρουσης, και ακόμα στις πιο προσωπικές σχέσεις. Είναι μια βαθιά εδραιωμένη συλλογική πλάνη, η οποία δεν μας αφήνει, βρίσκεται στο μυαλό κάθε ανθρώπου και δεν μας επιτρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας ακριβώς με τον τρόπο που την έχουμε επιλέξει. Όμως, σε όλα αυτά υπάρχει και το αντίθετο. Δηλαδή, η ενέργεια που υπάρχει πίσω από αυτήν την επιθυμία των ανθρώπων που επιδιώκουν την εξουσία, επιδιώκουν τη βία, την απληστία, δημιουργεί και μία αντίθετη ενέργεια, η οποία αντίθετη ενέργεια είναι ίσης έντασης που οδηγεί συνήθως στην πτώση τους. Έχουμε παραδείγματα από την ιστορία, από τον Στάλιν, τον Χίτλερ και άλλα παραδείγματα, ότι όλη αυτή η υπερβολική ταύτιση με την εξουσία, με το φόβο και με την πλάνη ήταν μία ισχυρή πλάνη και είχε το αντίθετο αποτέλεσμα στο τέλος. Και χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι όλο αυτό, δηλαδή η προσπάθεια να αποταυτιστούμε από το εγώ, να αποταυτιστούμε από την προσωπικότητα, χρειάζεται μία ροή. Χρειάζεται μία ενδογενή καλοσύνη και μία ενδογενή αποδοχή. Όμως, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Δηλαδή, δεν γίνεται κανείς καλός προσπαθώντας να είναι καλός, αλλά αυτή την ποιότητα της καλοσύνης
συντονιζόμαστε με αυτό που είναι ήδη εντός μας και επιτρέπουμε απλά αυτή την ποιότητα να αναδυθεί. Αυτό είναι το καλό κομμάτι της όλης ιστορίας, ότι ενθυμούμαστε αυτό που ήδη είμαστε. Το έχουμε μέσα μας, αυτές τις ποιότητες, της καλοσύνης, της ενότητας, της αγάπης, τις έχουμε μέσα μας. Δεν το προσπαθούμε να γίνουμε, απλά συντονιζόμαστε, αφινόμαστε και συντονιζόμαστε με το μέσα μας. Αυτά όμως όλα μπορούν να γίνουν συνειδητά, με επίγνωση και νιώθοντας αυτή την κατάσταση συνειδητότητας εντός μας. Το εγώ δεν είναι λάθος. Είναι απλά μη συνειδητό. Όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας, το δεχόμαστε, αφινόμαστε στη ροή, έχουμε εμπιστοσύνη, πιστεύουμε στην εσωτερική μας κατάσταση, όλο αυτό θα μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Απλά θέλει παρατήρηση, αποδοχή και άφηνση. Και στο τέλος, δεν χρειάζεται να παίρνουμε τον εαυτό μας πολύ στη σοβαρά. Όταν διακρίνουμε αυτές τις εγωικές συμπεριφορές, και υπάρχουν πάρα πολλές εγωικές συμπεριφορές, καθημερινά, αν παρατηρούμε τους άλλους ανθρώπους και παρατηρούμε και εμάς, έτσι, χρειάζεται να το δεχτούμε και εντάξει, να το καλωσορίσουμε, να χαμογελάσουμε και να υπερβούμε αυτή την αδυναμία μας και να το αλλάξουμε. Δεν είναι τόσο τρομερό πια. Τώρα θα σταματήσουμε γιατί αρκετές πληροφορίες πήρατε για να μπορέσουμε να δούμε όλες αυτές τις εκφράσεις του εγώ που έχει ο καθένας στην πραγματική διάσταση και να μπορέσουμε να τις απελευθερώσουμε με τεχνικές, με συζήτηση και με καλή διάθεση. Απλά θυμηθείτε ότι ό,τι πληροφορίες θέλετε είμαι πρόθυμη να σας απαντήσω και περιμένω όλες τις προτάσεις σας για ό,τι θέμα σας ενδιαφέρει. Και είμαι ανοιχτή σε αυτό. Ωραία. Τώρα μπορείτε να πάρετε μία άνετη, χαλαρή θέση, όπως σας εξυπηρετεί. Είναι προτιμότερο καθιστή θέση, με την πλάτη ίσια. Και είναι πολύ σημαντικό η πλάτη να είναι ίσια για να επιτρέπετε στην ενέργεια να ρέει ανεμπόδιστα και τα ενεργειακά κέντρα σας, τα τσάκρα, να ανατροφοδοτούνται. Πάρτε λοιπόν μια άνετη θέση με την πλάτη ίσια, τα χέρια απαλά αφημένα πάνω στα πόδια σας, με την παλάμη προς τα πάνω για να δεχόμαστε ενέργεια και αν θέλετε μπορείτε να ενώσετε τον δείκτη και τον αντίχειρα σε μία θέση της τσιμούντρα για περισσότερη ενεργοποίηση. Στη θέση αυτή που είστε, αφήστε όλες τις σκέψεις που κατακλείζουν τον νου σας να έρχονται και να φεύγουν. Μην εστιάζεστε σε καμία απολύτως σκέψη. Αφήστε τον νου με τις σκεπτομορφές του να κάνει το ταξίδι του. Συντονιστείτε μόνο με την αναπνοή σας. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή από το κέντρο της καρδιάς. Μεταφέρετε όλη αυτή την ενέργεια του ανοίγματος του κέντρου της καρδιάς προς τα πάνω, εκπνέοντας χαλαρά και αβίαστα από την κορυφή του κεφαλιού. Μπορείτε να συνεχίσετε με αυτό το είδος της εισπνοής. Βαθιά εισπνοή από το κέντρο της καρδιάς, ενεργοποιώντας αυτό το κέντρο στην αγάπη, την ενότητα, την ανιδιοτέλεια. Ενεργοποιώντας όλο το είναι σας και εκπνέοντας χαλαρά από την κορυφή του κεφαλιού.
μέσα και έξω από την κορυφή του κεφαλιού. Συνεχίστε για λίγο να εισπνέετε και να εκπνέετε με αυτόν τον τρόπο, ενώνοντας αυτές τις δύο εκπληκτικές μεγάλες δυνάμεις και ενέργειες. Τη δύναμη της καρδιάς και τη δύναμη του νου. Συμφιλιώνοντας αυτές τις δύο μεγάλες δυνάμεις. Τώρα η επόμενη εισπνοή σας είναι πάλι από το κέντρο της καρδιάς, αλλά κατεβάζετε την ενέργεια προς τα κάτω, τη γεώνετε, εκπνέοντας μέσα και έξω από το ηλιακό πλέγμα που είναι πάνω από τον αφαλό. Συνεχίστε για λίγο να εισπνέετε και να εκπνέετε με αυτόν τον τρόπο, νιώθοντας ότι λαμβάνετε όλη αυτή την εκπληκτική ενέργεια του κέντρου της καρδιάς, φορτίζετε όλο το σώμα σας και με την εκπνοή γεώνετε όλη αυτή την ενέργεια και την δίνετε πάλι πίσω στη γη. Με ευγνωμοσύνη. Τώρα μπορείτε να αφήσετε την εισπνοή και την εκπνοή ελεύθερη. Συνεχίζετε να εισπνέετε και να εκπνέετε με το δικό σας τρόπο. Χαλαρά, αβίαστα. Και νιώθετε όλη αυτή τη χαλάρωση σε όλο σας το σώμα. Τα μάτια ξεσφίγγουν. Οι μύες του προσώπου χαλαρώνουν. Ο λαιμός χαλαρώνει τις εντάσεις και επιτρέπεται σε όλη αυτή την ενέργεια της χαλάρωσης να σας χαλαρώσει, να σας ξεκουράσει τους ώμους, τα χέρια. Νιώθετε ένα-ένα σπόνδυλο στην πλάτη σας, ένα σπόνδυλο να απελευθερώνεται από την ένταση. Χαλαρά, συμμετρικά, αβίαστα. Η πλάτη απελευθερώνεται από όλα τα προβλήματα, όλα τα πρέπει, όλα τα βάρη που έχει συσσωρεύσει από το παρελθόν. Απελευθερώνεται σταδιακά η λεκάνη, η κοιλιά από τις εντάσεις, το ηλιακό πλέγμα, που συσσωρεύει, βαλτώνει όλα τα συναισθήματα. Και το κύμα της χαλάρωσης κατεβαίνει σιγά σιγά, αποφορτίζει τους μυρούς, τα γόνατα, τις κνήμες και φτάνει μέχρι τα ακροδάχτυλά σας. Και τώρα νιώθετε όλο το σώμα, από τα ακροδάχτυλα μέχρι την κορυφή του κεφαλιού, να δονείτε σε αυτήν τη χαλάρωση. Και τώρα θα χαλαρώσουμε ακόμα πιο βαθιά. Με κάθε αριθμό που σας λέω. Από το 10 μέχρι το 1 θα φεθείτε και θα κατέβετε πιο βαθιά. 10 9 8 Ακόμα πιο βαθιά. 7 6 Είστε σε μια κατάσταση βαθύτερης ηρεμίας και χαλάρωσης. 5 4 Ακόμα πιο βαθιά. Αφεθείτε με εμπιστοσύνη. 3 2 Ακόμα πιο βαθιά.
ένα. Και σε αυτή την αίσθηση, την κατάσταση που είσαστε, επιτρέψτε την αίσθηση του φωτός που νιώθετε στο μέτωπό σας να απλωθεί σε όλο τον εγκέφαλο. Ηρεμεί όλα τα κύτταρα. Είσαστε τώρα σε μια κατάσταση βαθύτερης ηρεμίας. Παρατηρήστε για λίγο τη ροή της αναπνοής. Αποταυτιστείτε από όλες τις σκέψεις, από όλα τα συναισθήματα. Αφαιθείτε στην έκσταση της σιωπής, στο κενό ανάμεσα στις σκέψεις. Αφαιθείτε και απολαύστε την έκσταση αυτού του κενού, της σιωπής. Εκεί βρίσκεστε στο πεδίο των απεριόριστων δυνατοτήτων και πιθανοτήτων του νου. Συνδέεστε με την εσωτερική πηγή σας. Επιτρέπετε στον εαυτό σας να βιώσει αυτή τη μεγάλη αυθονία της πνευματικής ουσίας, που ρέει από το κέντρο της ύπαρξής σας στο εγώ ημί. Δεχθείτε. Αφομοιώστε αυτή την υπέροχη ενέργεια της αυθονίας, της ένωσης. Και συγκεντρωθείτε στο στόχο σας, στην εξέλιξη της συνειδητότητάς σας, στην αποδοχή του εγώ και απελευθέρωση του εγώ, απελευθέρωση από τις μορφές και τις σκεπτομορφές του εγώ. Συγκεντρωθείτε σε αυτήν την επιθυμία, σε αυτόν τον στόχο σας. Η συγκέντρωση βοηθάει. Κρυσταλλοποιεί το όραμα. Βάλτε σταθερά την πρόθεσή σας να απελευθερωθείτε από τις εκφράσεις και τις τάσεις του εγώ. Από την προσκόλληση στις μορφές και τις σκεπτομορφές. Η πρόθεση μορφοποιεί το πεδίο. Η προσοχή το ενδυναμώνει. Αφαιθείτε με εμπιστοσύνη στη μορφοποίηση του πεδίου αυτού, του άμορφου πεδίου. Αφαιθείτε στη μορφοποίηση της μορφής που θέλετε και επιθυμείτε να του δώσετε. Βιώστε τη χαρά, την ενότητα, την ευδαιμονία του πεδίου.
Αφαιθείτε με εμπιστοσύνη στην Ένωση. Εκφράστε τις επιθυμίες σας. Οραματιστείτε αυτό που θέλετε να γίνει. Αφαιθείτε στο όραμα. Μπορείτε να εκφράσετε επιθυμίες και στόχους στο πεδίο αυτό της σιωπής. Αφαιθείτε στο όραμα της ιδανικής ζωής. Αυτό που θεωρείτε εσείς ιδανικό. Τη συρρήκνωση του εγώ. Οραματιστείτε τον εαυτό σας. Έχοντας απελευθερωθεί από προσκολήσεις και τάσεις του νου. Οραματιστείτε τους τρόπους που νιώθετε μεγαλύτερη πληρότητα. Βιώνετε κάνοντας αυτό που σας γεμίζει, που σας δίνει νόημα. Βιώνετε το ιδανικό σαν ήδη να έχει γίνει. Νιώθετε το εγώ σας να συρρυκνώνεται. Νιώθετε ευγνωμοσύνη που κάνετε αυτό που αγαπάτε. Οραματιστείτε όλες τις συνθήκες της ζωής σας που είναι ιδανικές για σας, που σας δίνουν πληρότητα και βιώστε αυτήν την πραγματικότητα. Αφαιθείτε βιώνοντας ευγνωμοσύνη, βιώνοντας ενότητα. Απελευθερωμένη από τα δεσμά του εγώ. Απελευθερωμένη από τις ταυτίσεις και προσκολήσεις του νου. Βιώνετε αυτήν την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Την εσωτερική σας ασφάλεια και εσωτερική σας δύναμη. Δεν έχετε πλέον την ανάγκη από τους άλλους να ορίσουν την αξία σας. Η αξία σας και η εσωτερική σας ασφάλεια είναι δεδομένες, αδιαφυσβήτητα. Αφινόσαστε με εμπιστοσύνη. Και τώρα μπορείτε να βάλετε όλες αυτές τις επιθυμίες, τα βιώματα, σε μία λαμπερή σφαίρα φωτός. Την έχετε επενδύσει με την προσοχή σας. Την έχετε επενδύσει με το όραμά σας και αφήνετε αυτήν τη σφαίρα φωτός με απόλυτη εμπιστοσύνη, την απελευθερώνετε στο σύμπαν.
εμπιστευόμενοι τη σοφία του σύμπαντος. Ότι θα γίνει αυτό που εξυπηρετεί το ανώτερο δυνατό καλό. Και με απόλυτη εμπιστοσύνη στην ενδογενή σας σοφία. Στη σοφία του σύμπαντος. Στην ομοτέλεια του σύμπαντος. Βιώνοντας απέραντη ευγνωμοσύνη για το ανώτερο κομμάτι του εαυτού σας, για την ένωση με το ανώτερο κομμάτι του εαυτού σας, νιώθοντας ενότητα και ευγνωμοσύνη για τα πάντα στη ζωή σας. Και με όλα αυτά τα ωραία συναισθήματα, όλη αυτή την αίσθηση του οράματος της ιδανικής ζωής, σιγά σιγά, μετρώντας από το 1 μέχρι το 5, μπορείτε να επανέλθετε στη συνειδητότητά σας. 5, 4, σιγά σιγά, αργά, επανέρχεστε. 3, 2 και 1. Τώρα έχετε επανέλθει στη συνειδητότητά σας, διατηρώντας την αγάπη, την ενότητα, την ευγνωμοσύνη, την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και στο σύμπαν. Να είστε πάντα καλά.